Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν. Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν. Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές. Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές. Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν. Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν. Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα! Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα! Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα! Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Πριν από λίγες μέρες, δύο Πακιστάνοι υπήκοοι συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές επειδή ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Αθήνα. Είμαστε σήμερα έξω από την πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, διότι δεν ανεχόμαστε τις παρακρατικές μεθοδεύσεις και διαδρομές οι οποίες απειλούν την εσωτερική και την εθνική ασφάλεια. Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Οι εγκληματικές μεθοδεύσεις διαρκών συντεταγμένων πολιτικών, οι οποίες εκφράζονται από διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, βρίσκουν τον ελληνικό λαό ενάντια και απέναντι στην κατάδια του να είναι η ελληνική δημοκρατία τσιφλίκι του κάθε ακραίου ισλαμιστή και τσιχαντιστή. Η Ελλάδα δεν είναι τσιφλίκι κάθε τσιχαντιστή και κάθε ισλαμιστή. Η Ελλάδα είναι χώρα δυτική, χριστιανική, πολιτισμένη, ευρωπαϊκή. Δεν χωρούν και δεν θα ανεχτούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα! Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα! Η μπούρκα είναι ένα μέσο καταπίεσης της γυναίκας. Είναι μια κατάδια ενός πολιτισμού η οποία θεωρεί τον μισό πληθυσμό υποδεέστερο. Δεν το ανεχόμαστε. Τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτα. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε την πολιτισμική, την εθνική και τη χριστιανική μας παράδοση και ταυτότητα. Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Όλοι Ταλιμπάν πίσω στο Πακιστάν! Έξω απ' την Ελλάδα οι Ισλαμιστές! Έξω απ' την Ελλάδα οι Ισλαμιστές! Έξω απ' την Ευρώπη οι τζιχαντιστές! Έξω απ' την Ευρώπη οι τζιχαντιστές! Σήμερα είμαστε εδώ ειρηνικά και δυνατά. Θα μας βρίσκετε μπροστά σας. Θα είμαστε στο δρόμο. Θα είμαστε όπου χρειάζεται, όπου πρέπει και όπου μας καλεί το πατριωτικό μας καθήκον. Έξω απ' την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Έξω απ' την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Έξω απ' την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Έξω απ' την Ευρώπη οι Ισλαμιστές! Ο μεγάλος πατριωτικός συνασπισμός της πατριωτικής ένωσης που μετρά ήδη 7 κόμματα, τα οποία είμαστε όλοι αποφασισμένοι να τα δούμε ενωμένα να μπαίνουν στην Ελληνική Βουλή, διότι δεν εκχωρούμε τον πατριωτισμό μας ούτε στους κεντρώους οι οποίοι έχουν συνταχθεί με την αριστερά, ούτε στους ακραίους οι οποίοι τον λερώνουν. Είναι σήμερα εδώ και θα είναι και αύριο και θα είμαστε όπου χρειαστεί και όπου πρέπει. Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα! Έξω οι μπούρκες απ' την Ελλάδα!
απευθύνουμε σήμερα εδώ από τη Φιλοθέη μια προειδοποίηση. Ο ελληνικός λαός δεν θα μείνει σιωπηλός. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το σύστημα, το παρακράτος μας θέλουν σιωπηλούς. Δεν θα σοπάσουμε. Θα μιλάμε δυνατά. Θα είμαστε όπου πρέπει, όπου μας καλεί το πατριωτικό μας καθήκον. Για τη σημαία και το σταυρό. Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές. Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές. Θα δώσω το λόγο στον Παναγιώτη Δούμα, τον εκπρόσωπο τύπου της Πατριωτικής Ένωσης, να πει δυο λόγια. Θα δώσω το λόγο σε όποιον και όποιαν θέλει να μιλήσει. Είμαστε εδώ διότι πρέπει να γίνουμε η φωνή όσων δεν είναι εδώ. Παναγιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που θυσιάζετε το χρόνο σας για αυτή τη συγκέντρωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζω να είναι και το ένασμα για ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε στο πεζοδρόμιο και είμαι βέβαιος ότι το κάλεσμά μας θα δώσει το παράδειγμα, ώστε την επόμενη φορά να είμαστε περισσότεροι και μετά ακόμα περισσότεροι. Έτσι γίνονται τα κινήματα. Η Πατριωτική Ένωση είναι εδώ, συσπηρώνει πλέον 7 κόμματα και υποσχόμαστε ότι πλέον τα δίκαια της πατρίδος και του έθνους θα έχουν τους υπερασπιστές τους. Τέρμα η σιγή, τέρμα η σιωπή, θα απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις που διστάμε τα και δεν θα επιτρέψουμε νέα πατακλάν στη χώρα μας. Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Συναγωνιστές, χαίρομαι πάρα πολύ που η πρώτη εκδήλωσή μας στον δρόμο έχει αυτό το περιεχόμενο και χάρηκα πάρα πολύ, το είπα του Κωνσταντίνου προηγουμένως, που αυτή η σύνθεση στην Πατριωτική Ένωση γεννά μόνο ενότητα και ομόνοια και ιδεολογική ταύτιση. Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί για την πατρίδα, για τον χριστιανισμό, για το Σταυρό και τη Σημαία, για τον ελληνικό λαό, να τον προστατέψουμε και να προστατέψουμε και τον ανθρώπινο πολιτισμό από αυτούς που με τη βία και την άγνοια θέλουν να τον καταστρέψουν σε συμπαιγνία με τη νέα τάξη πραγμάτων που τους χρησιμοποιεί. Στους επόμενους αγώνες ακόμα πιο πολύ. Του παραδείγματος των Ρεπουμπλικάνων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Κωνσταντίνου. Λευτεριά στον Ντόναλντ Τραμπ! Βότυρο στο ψωμί μας, η ασκημονία της αριστεράς. Είμαστε εδώ γιατί η Ελλάδα δυστυχώς αλλάζει προς το χειρότερο. Και αλλάζει κόντρα στη θέληση του ελληνικού λαού. Οι ροζ ΜΚΟ γίνανε γαλάζιες ΜΚΟ. Και αυτή τη στιγμή απειλείται ευθέως η ασφάλεια και η οικονομική προκοπή της πατρίδας μας. Αυτό το έχουμε δει και στην Αμερική να συμβαίνει και έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με αυτό της Αμερικής που επέτεινε ο ξεκούτης του Λευκού Οίκου. Φίλοι, εμείς στην Ομογένεια ανησυχούμε πάρα πολύ για την ισλαμοποίηση της Ελλάδος και ανησυχούμε ακόμα περισσότερο που υποτίθεται μια εντός πολλών εισαγωγικών δεξιά κυβέρνηση εφαρμόζει ακόμα πιο δυνατά την ατζέντα της παγκοσμιοποίησης και την μετατροπή της Ελλάδας σε Ισλαμικό Χαλιφάτο. Όχι στους τζιχαντιστές, όχι στην Ισλαμοποίηση της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι μόνον για τους Έλληνες και αυτούς που σέβονται την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό. Να γράψτε το κι αυτό! Ο Τζαβέντα Σλαμ θα φύγει! Έξω από την Ελλάδα! Ο Τζαβέντα Σλαμ! Έξω από την Ελλάδα! Ο Τζαβέντα Σλαμ! Οι παρακρατικές σας μέρες είναι μετρημένες! Δεν θα δώσουμε άλλη ανοχή! Έξω από την Ελλάδα!
ο Τσαβέτα Σλαμ και το παρακράτος του Πακιστάν. Έξω από την Ελλάδα ο Τσαβέτα Σλαμ και το παρακράτος του Πακιστάν. Για να μην ξεχνιόμαστε. Η Πατριωτική Ένωση είναι σήμερα εδώ. Τα 7 κόμματα του Πατριωτικού Χώρου που αύριο θα είναι 17, 27, 37 για να καταλάβουν όλοι ότι η Αθήνα δεν είναι Καμπούλ, η Ελλάδα δεν είναι Ισλαμικό Χαλιφάτο. Μετά και την σύλληψη των δύο Πακιστανών που ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Αθήνα, το ποτήρι ξεχύλισε. Οι μαχαιροβγάλτες, οι εγκληματίες, οι Ισλαμιστές, όσοι παραβιάζουν καθημερινά κάθε έννοια ευρωπαϊκού, ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, όσοι καταπιέζουν τις γυναίκες, όσοι θέλουν αυτά που χτίσανε οι γονείς μας, οι παππούδες μας, όσοι θέλουν αυτά για τα οποία έδωσαν το αίμα τους οι προγονείς μας, να καταρρεύσουν, έχουν κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν θα τους ανεχτούμε. Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Έξω από την Ελλάδα οι τζιχαντιστές! Το Πακιστάν πρέπει να καταλάβει ότι ως κράτος, ως Ισλαμική Δημοκρατία έχει ευθύνη. Δεν είναι μόνο βαριές ασυγχώρητες οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθούν ίδιες και απαράλλαχτες πολιτικές. Είναι βαριές και οι ευθύνες του κράτους του Πακιστάν να πάρει πίσω όλους εκείνους οι οποίοι ήρθαν εδώ και θέλουν να καταστρέψουν τις αξίες, τις αρχές και τον τρόπο ζωή μας. Έξω από την Ελλάδα οι Ισλαμιστές! Έξω από την Ελλάδα οι Ισλαμιστές! Η Πατριωτική Ένωση είναι και θα είναι εδώ και από σήμερα θα είναι στο δρόμο. Μπροστάριδες θα δίνουμε την ψυχή μας και το παράδειγμα. Μην νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα έθνος σιωπηλό. Ζήτω το έθνος! Ζήτω το έθνος! Λοιπόν, μαζευτήκαμε σήμερα ως μια πρώτη παρουσία στο πεζοδρόμιο μετά από πάρα πολύ καιρό σιγής. Εδώ και χρόνια πια οι Έλληνες δεν κατεβαίνουν στο δρόμο για να διαδηλώσουν για τα εθνικά τους δίκαια. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που δεν ακούγεται η πατριωτική φωνή στο πεζοδρόμιο και νομίζω ότι σήμερα κάναν μία αρχή. Κάναν μία αρχή πια ως μια μεγάλη ένωση πατριωτικών κομμάτων τα οποία θα διεκδικεί στις επόμενες εκλογές να δημιουργήσει μια μεγάλη εθνική αντιπολίτευση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καλούμε όλους τους Έλληνες να μας ακολουθήσουν σε όλες τις επόμενες κινητοποιήσεις μας, γιατί αυτή ήταν απλά η πρώτη. Ανεξαρτήτως αν υποστηρίζουν το κόμμα μας ή όχι, σημασία έχει να διαδηλώνονται με γροθιά, με πυγμή όλα τα εθνικά δίκαια. Αυτό θα γίνει τώρα και θα ακολουθήσουν πάρα πολλές ευκαιρίες και για τους υπόλοιπους που δεν είναι σήμερα εδώ. Λοιπόν. Συγγνώμη, να γράψω το όνομα. Παναγιώτης Δούμας, εκπρόσωπος. Γιάννης Μαλταμπές, πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου. Είμαι ευτυχής που η πρώτη μας και πολύ πρόχειρη εμφάνιση στο δρόμο με ιδέα του Κωνσταντίνου του Κογδάνου είχε ένα ειρηνικό αλλά πολύ δυναμικό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που μέσω της Πατριωτικής Ένωσης οι αυθεντικές πατριωτικές δυνάμεις που δεν παίζουν τα δεκανίκια του συστήματος πουλώντας ματζούνια ή επιστολές του Χριστού ή υπηρετώντας ξένους εθνικισμούς, θα ξεσηκώσουν το έθνος στον ελληνικό τρόπο και στο χριστιανικό ήθος και θα υπερασπίσουν τους πολίτες που είναι χρόνια τώρα απροστάτευτοι από τις κυβερνήσεις τους που είναι όλες εθελόδουλες. Το θέμα με το Ισλάμ είναι κίνδυνος για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτίζομαι απολύτως με αυτά που είπε προηγουμένως ο Κωνσταντίνος ο Κογδάνος όσον αφορά τη σχέση της Ελλάδας με το Ισλάμ και αυτά που είπε ο Παναγιώτης ο Δούμας. Αν θέλει εργάτες η Ελλάδα να κάνει συμφωνίες με χώρες που θα στέλνουν κόσμο ακριβώς που θα σέβονται τον ελληνικό τρόπο και το χριστιανικό ήθος. Και επίσης, αν είμαστε και πλέον
μαζί με τους δικούς μας υπάρχουν χριστιανικοί λαοί που μπορούν να στέλνουν εργάτες και να κάνουν και καλά τη δουλειά τους και να μην ενοχλούν κανέναν και να γίνεται σύμπνοια μεγάλη, γιατί θα σας πω και μια κρυφή μου ιδέα. Μια ομοσπονδία χριστιανικών λαών που στη μέση της θα είναι μια ενότητα των ορθόδοξων χριστιανικών λαών. Τα είπα.